Ποια επαγγέλματα θα θεωρούνται καινοτόμα σε λίγα χρόνια από τώρα? Πώς ένας μαθητής παίρνει τις σωστές αποφάσεις για το επαγγελματικό του μέλλον? Επειδή δεν υπάρχει ξεκάθαρη απάντηση, το να είσαι ο εαυτός σου, ανακαλύπτοντας τις δεξιότητες και τα ταλέντα σου, αποτελεί το πρώτο βήμα για να επιλέξεις την καριέρα που θέλεις να ακολουθήσεις. Αυτό ήταν ένα από τα βασικά μηνύματα της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στη νέα γενιά Ζηρίδη στο πλαίσιο του προγράμματος Ζηρίδης Career Week με τη συμμετοχή μαθητών γυμνασίου και λυκείου της Ανατολικής Αττικής, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ακούσουν τις εμπειρίες καταξιωμένων επιχειρηματιών στο δικό τους ταξίδι προς την επαγγελματική επιτυχία. Ο στόχος όλης αυτής της εκδήλωσης, που είναι η κορονίδα σήμερα, αλλά έχουν προηγηθεί εβδομάδες προετοιμασίας, είναι τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με την πραγματική ζωή, με τα επαγγέλματα, να πάνε σε χώρους επαγγελματικούς, σε χώρους πανεπιστημιακούς, να μιλήσουν με επαγγελματίες και βέβαια να έχουμε εδώ role models, δηλαδή ανθρώπους μοντέλα, τα οποία θα τους δώσουν διάφορες επιλογές στη ζωή τους. Αντανατρεπτικούς ανθρώπους, ανθρώπους της αγοράς. Φέρνουμε τα παιδιά σε επαφή με τον κόσμο. Μου άρεσε που τους λέω πρέπει να κάνετε μια δουλειά με τα χέρια σας. Και τα παιδιά ήταν πάρα πολύ συγκεντρωμένα σε αυτό που κάνουν και σου λέει πιάνει η καριέρα μου, μήπως έχει δίκιο. Γιατί πρέπει να γίνω κάτι με γραφείο, γιατί πρέπει να είμαι γραφιάς, γιατί πρέπει να έχω σχέση με υπολογιστές και να μην παράξω κάτι από την ελληνική φύση. Μου άρεσε που ήρθα, περάσαμε τέλεια και νομίζω ότι κάποιος από αυτούς θα πάρει το μήνυμα και θα δούμε στο μέλλον ένα μεγάλο επιχειρηματία. Παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο η νέα γενιά καλείται σήμερα να δείξει τη δημιουργικότητά της, υπάρχει περιθώριο για φρέσκες καινοτόμες ιδέες που μπορεί να εξελιχθούν σε μια επιχείρηση του αύριο. Μέσα στην πραγματικότητα την οποία βιώνουμε, μια πραγματικότητα έτσι λίγο ζωφερή, καμιά φορά και να διαχέεται μια μορφή απελπισίας και απόγνωσης, ότι υπάρχει τελικά ελπίδα. Ότι υπάρχει η Ελλάδα της κρίσης, αλλά υπάρχει και η Ελλάδα της καινοτομίας, υπάρχει και η Ελλάδα της επιχειρηματικότητας, υπάρχει και η Ελλάδα του διεξόδου. Όλοι αυτοί που ήρθαν να μας μιλήσουν μας είπαν πάρα πολύ ωραία λόγια και πραγματικά μάθαμε από αυτά που μας είπανε και θα προσπαθήσουμε να τα εφαρμόσουμε. Ότι πολλοί άνθρωποι κάθονται πίσω από ένα γραφείο και αυτή δεν είναι η μόνη δουλειά η οποία μπορεί να συνεισφέρει στον κόσμο και ότι, ναι. Ότι και οι χειρονακτικές εργασίες δεν πρέπει να τις αντιμετωπίζουμε με ρατσισμό, γιατί είναι και αυτές πολύ σημαντικές. Όποιο μονοπάτι και αν διαλέξει κανείς τη μελλοντική επαγγελματική του σταδιοδρομία, είναι σημαντικό πάντως να σκέφτεται και να λειτουργεί σαν επιχειρηματίας.